θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν γίνηθω αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά. Λέγαμε λοιπόν πως μείον πέντε, έξι δια δύο συν οχτώ, είκοσι φορές το δεκαπέντε, έντεκα και εφτά δεκαοχτώ. Δέκα μείον πέντε, τρεις παρά πέντε, άστα και σπίτι θα τα ξαναδώ. Νήσι, και υποτίθεται ότι δεν έχουμε προλάβει να ετοιμαστούμε. Βέβαια το μάτι και το eyeliner είναι τσίτα, το παπούτσι εδώ έτοιμο, ντυμένες από κάτω έτοιμες. Θα άνετα. Ξεχαστήκαμε από χθες το βράδυ. Και όμως να σου πω κάτι, Ελένη, είναι η πρώτη φορά, μπορεί να το παθαίνω μία φορά στον χρόνο, που ήμουν τόσο κουρασμένη, παιδιά, που όντως δεν ξεβάφτηκα και κοιμήθηκα έτσι. Και σήμερα είχα βάλει ξυπνητήρι 6 και 5 και ξύπνησα 6 και 25. Είσαι όμως φρέσκια, σαν να έκανες ένα 8ωρο φουλύπνο. Αυτά είναι. Να σου πω κι εγώ μετά ένα κομπλιμέντο. Μην το ξεχάσω. Ότι υπάρχει κόσμος που δίνεται με 600 ρού και κατεβαίνει υπερπαραγωγή από τη σκάλα τη μεζονέτα με το τζάκι αναμένο, το ποτήρι του καφέ στο χέρι. Ωραία είμαστε, γιατί. Δεν αισθάνεσαι λίγο. Και παίζει η μουσική που παίζει στο κόκκινο χαλί από τα Όσκαρ και κατεβαίνει κάτω υπερπαραγωγή. Ναι, ναι, Τζοάν Κόλινς, τελείως. Δεν αισθάνεσαι επιχειρηματία ιδιοκτήτη νησιού με 5 γράμματα. Δεν είναι. Παιδιά, εμένα μου θυμίζετε Λάμπρο Κωνσταντάρα. Δεν θέλω να σκαλάσω τη φαντασία σου και το όνειρο. Ότι είναι λίγο Λάμπρο. Εσύ κύριος Μπιτζίδης Μπιχτίδης. Κώστα, τι ωραίος που ήσουν έτσι. Συγχαρητήρια, Κωστάκη μας. Ήσουν καταπληκτικός. Βέβαια δεν μας είχες πει για τα περίεργα μου. Τι να κάνω, παιδιά, εκεί στην ξενιτιά, λίγες οι γυναίκες. Με στεναχώρησες λίγο, βέβαια. Πού? Ένα χτες. Εκεί με τα γούστα του, τα περίεργα. Τα προσανατολισμένα στη στάνη. Πρέπει σε αυτό το μάτι του το κόσμο να δοκιμάσει πράγματα. Να δοκιμάσει. Τι μπορεί να κάνει. Άρα εσύ δοκιμάζει. Έχει ένα όριο η δοκιμή. Ο Θήμιος δοκιμάζει. Να δοκιμάζει. Ό,τι ήταν να δοκιμάσω, δοκίμασα. Μέχρι την πόρτα τη στάνη. Μετά σταματάνε. Πήγαμε χθες την πρεμιέρα του Κώστα μας, όχι μόνο του Κώστα μας, της παράστασης Άνω Κάτω. Σε σκηνοθεσία του Γιάννη Αϊβάζη, η Μαρία Κορυθίου ήταν πραγματικά η αποκάλυψη, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τους άλλους ηθοποιούς που ήταν καταπληκτικοί. Η Μαρία σε αυτή την κωμωδία, ναι, νομίζω. Έσκησε. Έσκησε, ήταν πάρα πολύ καλή. Και ο Κώστας μας έσκησε. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να κάνεις τώρα αυτό το. Όλη αυτή την ντοπιολαλιά και όλο αυτό το. Και ήταν και πολύ χαλαρός και έβγαζε και πολύ γέλιο. Όλοι ήταν πάρα πολύ καλοί. Όλοι, όλοι. Απλά να πούμε ότι ο Κώστας μας ήταν ο καλύτερος, θα φανεί. Θα έρθουμε πρέπει να δώσουμε στο Φραγκολίνι. Ναι, λοιπόν. Είδες τι κάναμε, ρε, όταν βγήκε. Τέτοιο χειροκρότημα δεν άκουσε κανείς. Είδες, παρατήρησες ότι επειδή καθόμασταν μπροστά, ο Κώστας χαιρετώντας δεν γύρισε να μας κοιτάξει. Γιατί λέω ότι το πιάζει να γέλει. Όχι, μας κοίταξε και μας έκανε έτσι. Σε σένα μόνο, όταν πέρασα, εκεί σας είδα που δεν μιλάω. Έκανα ένα τσακ. Παιδιά, εντωμεταξύ, είναι αυτό που είμαστε όλη η ομάδα που ξυπνάει νωρίς και τελειώνοντας εκεί κατά τις 12.30, λέγαμε, εντάξει, παιδιά, να μετρηθούμε αύριο το πρωί. Πώς θα αντέξουμε, γιατί δεν ξενυχτάμε οι καψεροί, αλλά θα τιμούσαμε τον Κώστα μας. Όπως καταλάβατε, ξενυχτήσαμε. Και δεν προλάβαμε με τον βγήκαμε από τον μπάνιο, ήρθαμε για εκπομπή. Εγώ με μία και πραγματικά σκέφτομαι να το κρατήσω το συνολάκι για τις απόκριες. Να σου πω κάτι, ρε Μέρη. Να μπορεί να το κρατήσει έστω ο Παπανότα στο κομμάτι του Μπορώ να το κρατήσω. Δηλαδή σκέφτομαι τον Παπανότα να λέει τις καλοσύνες του και να είναι ντυμένος έτσι. Δεν θα είχε πάρα πολύ πλάκα. Κυρία Μυραράκη. Εντάξει. Θα το σκεφτεί. Θέλουμε να τα κρατήσουμε, να τα φοράμε και σπίτι μας. Εντάξει, θα ρωτήσουμε την κυρία Μυραράκη. Πάντως είναι από τη συλλογή Ρομπέρτο Καβάλι. Βάλε μου και να μουσεί, τελείωσε το θέμα. Εμένα σου λέω για Κωνσταντάρα μου κάνεις, αλλά δεν θέλω να χαλάσει τη φαντασία σου. Όλο το πα. Μία μου πετά στο Χιου Χέφνερ. Μία μου χαλάσει το όνειρο. Κωνσταντάρα και περιμένω να σε.